Πάμε, κυρίες και κύριοι, επιστροφή, συνέχεια της σημερινής εκπομπής, εδώ παρεμβάσεις. Είμαστε άλλωστε και σε προεκλογική περίοδο. Το αναφέραμε και στην αρχή ότι έρχεται και ο κύριος Βελόπουλος την Κυριακή στο νομό Δράμας επίσκεψη. Και θα συνομιλήσουμε στη συνέχεια με τον υποψήφιο βουλευτή του νομού Σερών με το κόμμα Ελληνική Λύση, Κυριάκος Βελόπουλος, τον κύριο Κώστα Μπούμπα. Θα το χαιρετήσουμε. Καλώς σας βρήκα, αγαπητέ συνάδελφε, Θανάση, κύριε Φυλακτέ, και στο φιλόξενο κανάλι το Star Βόρειο Ελλάδος. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Να τονίσουμε φυσικά ότι η Ελληνική Λύση μπαίνει λοιπόν δυναμικά σε αυτήν την προεκλογική περίοδο. Προέκυψε όμως ένα ποσοστό στις ευρωεκλογές που προξένησε αίσθηση, κύριε Μπούμπα, γιατί δεν φαινόταν στις δημοσκοπήσεις ότι είστε πάνω από 3%. Τελικά πήρατε 4,2. Στις ευρωεκλογές εκλέγεται ο κύριος Βελόπουλος ευρωβουλευτής. Κύριε συνάδελφε, ξέρετε τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις. Είναι ανάλογα πώς είναι διατυπωμένη η ερώτηση, σε ποια περιοχή γίνεται, ηλικιακά που απευθύνεται. Εμείς δεν τις λαμβάνουμε υπόψη. Καλύτερα να μας έχουν χαμηλά. Ο λαός ξέρει, αυτός θα μιλήσει. Η ψήφος είναι ιερή, είναι μυστική, με την έννοια την καλή μυστική. Ο καθένας αποφασίζει αφού αποκρισταλώσει άποψη. Αυτή τη στιγμή μας δείχνουν πολύ πιο ανεβασμένους σε σχέση με τις ευρωεκλογές. Άρα φυσιολογικά το ποσοστό θα είναι μεγαλύτερο, αλλά εμείς δεν σχολιάζουμε τις δημοσκοπήσεις. Κοιτάμε και αφού κραζόμαστε τα προβλήματα του λαού και τα σταχυολογούμε, έχουμε έναν κώδικα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Μην ξεχνάτε ότι ο πρόεδρος ο Κυριάκος ο Βελόπουλος έχει οργώσει όλη την Ελλάδα 3 φορές, ακούραστος εργάτης, για να ενημερώσει τον κόσμο σε ό,τι αφορά την ιδεολογική πλεύση του κόμματος, τις αρχές και τις αξίες και τις ανάγκες που έχει σήμερα ο ελληνικός λαός. Αυτό εκτιμάει ο κόσμος και αυτό θα εκφραστεί στην κάλπη με ένα πιο δυναμικό ποσοστό, όπως τουλάχιστον με την εμπειρία μας πλέον που έχουμε αποκομίσει και με βάση το τι λέει ο κόσμος που συσπυρώνεται γύρω από την Ελληνική Λύση, θα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Αυτό θα το δούμε ως ανούπως στις επόμενες ημέρες που θα γίνει και η εκλογική αναμέτρηση. Μάλιστα, αισιόδοξος λοιπόν για την εκλογική αναμέτρηση και για την Ελληνική Λύση. Τι είναι ακριβώς το κόμμα Ελληνική Λύση? Είναι ελληνικό, όπως το λέτε. Είναι ένα κόμμα ελληνικό, το οποίο έχει βάλει κάτω τα προβλήματα του ελληνικού λαού, τα έχει αποκωδικοποιήσει, τα έχει σκιαγραφίσει, αλλά δίνει λύσεις, εξού και το όνομα. Υπάρχει ένα κοστολογημένο πρόγραμμα αρκετών σελίδων απέναντι στα άλλα κόμματα που εγώ τουλάχιστον δεν τα κατηγορώ, αλλά δεν έχω δει πρόγραμμα. Ειλικρινά μιλάω, ένα πρόγραμμα το οποίο να δίνει λύση από την κρίση. Η Ελληνική Λύση ποντάρει, να το πω έτσι απλά στην καθημιλουμένη, ότι πρέπει να πάμε σε έναν παραγωγικό ιστό, αλλά δεν μιλάει γενικά και αφηρημένα. Δίνει τις λύσεις σε έναν πρωτογενή τομέα, ο οποίος μπορεί πραγματικά να αναπτυχθεί στην Ελλάδα, διότι όταν είσαι αυτάρκης ή τουλάχιστον έχεις έναν παραγωγικό ιστό, δηλαδή έχεις ένα θετικό ισοζύγιο, τότε μόνο μπορείς να ελπίζεις στην ανάπτυξη. Αν είμαστε όμοιροι και υποχείριοι των δανειστών, καθώς δεν παράγουμε τίποτα τα τελευταία 15-20 χρόνια, γιατί αυτή ήταν η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι θέλω να πω, για παράδειγμα, να πάρω την ευρύτερη περιοχή, τη δικιά μας, κύριε Φυλακτέ, δηλαδή Δράμα και Σέρες. Δεν μπορεί η Δράμα σήμερα, που είναι μια μεγάλη πλουτοπαραγωγική πηγή σε ό,τι αφορά και τον ορυκτό πλούτο και στα μάρμαρα και στο λιγνίτι, με φιδό όμως και με ελεγκτικούς μηχανισμούς που θα πληρούμε τους όρους ασφαλείας, ή οι Σέρες να έχει το γεωθερμικό πεδίο να χάνεται και να μην μιλάμε για μια οργανωμένη ανάπτυξη του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα που μπορεί να φέρει χρήματα. Έτσι εμείς λοιπόν ποντάρουμε αυτή τη στιγμή, δίνουμε, σκιαγραφούμε, αλλά και κοστολογούμε το πώς μπορούμε τα επόμενα χρόνια να πάμε σε μια παραγωγή που θα δώσει αξία στη χώρα μας. Δηλαδή, θα υπάρχουν δουλειές για τους Έλληνες, και επιμένω και λέω στους Έλληνες, απέναντι, γιατί έχουμε γεμίσει λαθροεισβολής και αλλοδαπούς, με αποτέλεσμα τα δικά μας παιδιά να μεταναστεύουν στο εξωτερικό. Διότι παρά τα πτυχία της γνώσης και το επίσταμε που έχουν αποκτήσει μέσα από τις πανεπιστημιακές σχολές, δεν έχουν μέλλον. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε, τι έχει η Ελλάδα? Πρωτογενή τομέα και τουρισμό. Εκεί ποντάρουμε στους δύο πυλώνες, εκεί δίνουμε μια βαρύτητα, εκεί επικεντρωνόμαστε για να μπορέσει η Ελλάδα την επόμενη μέρα, και όταν λέω την επόμενη μέρα, άμεσα την επόμενη πενταετία ως δεκαετία, να σταθεί στα πόδια της μέσα από αυτούς τους τομείς. Και το λέει συχνά, πρέπει να πούμε, και ο κύριος Βελόπουλος, κύριε Μπούμπα, λέει χαρακτηριστικά ότι πόσο θα βελτιώνονταν η οικονομική κατάσταση της χώρας αν αναπτύσσονταν ο πρωτογενής κυρίως τομέας και ανέβαινε σε ποσοστό του ΑΕΠ. Έτσι. Η παραγωγή, αγροτική παραγωγή. Δυστυχώς είστε
υποψήφιος βουλευτής στο νομό Σερών, έναν κατεξοχήν αγροτικό νομό. Βλέπουμε ότι για αυτά μόνο συζητάμε τελικά και ακούμε, αναλύουμε τα γεγονότα, όμως μπορούμε να μετρήσουμε και να πολλαπλασιάσουμε επί 20 χρόνια πόσα δισεκατομμύρια ευρώ χάθηκαν από την υστέρηση του αγροτικού τομέα. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι ήταν μέγα λάθος η συνθήκη GATT για την Ελλάδα. Αυτή η συνθήκη που έδινε τη δυνατότητα σε κάποιες παραδοσιακές καλλιέργειες όπως είναι το βαμβάκι, το ρύζι, να γίνεται μια αθρώα εισαγωγή από τρίτες χώρες, έμειναν πίσω ποιοτικά προϊόντα. Σήμερα η ντομάτα της Ελλάδας με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες αλλά και τα άλλα επιτραπέζια προϊόντα έχουν φοβερά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα δεν πρέπει να δώσει βαρύτητα στην ποσότητα αλλά στην ποιότητα. Είναι αυτό που λέμε ούκον το πολλό το έφαλα, το έφεν το πολύ υπό την έννοια ότι η Ευρώπη έχει ανάγκη τις γεωλογικές συνθήκες της Ελλάδας. Άρα λοιπόν, τι γίνεται με τα αρωματικά βότανα? Ο Κυριάκος Βελόπουλος το έχει πει ότι στην Ελλάδα υπάρχουν αυτοφυή βότανα 2.800 στον αριθμό, έναντι 28-30 της Γερμανίας, όπου η Γερμανία εξάγει και η Ελλάδα απλά δεν ξέρει τι θησαυρό και τι πλούτο έχει στη χλωρίδα της για να μπορέσει να το αξιοποιήσει και να είναι πλέον μια οργανωμένη χώρα. Όμως έχουν συσσωρευτεί σε ένα παζλ πολλά προβλήματα, όπως είναι τα εθνικά μας προβλήματα που τρέχει στην επικαιρότητα όλο αυτό το ζήτημα που γίνεται με την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου. Έχουμε το θέμα το ότι είμαστε πλέον στο μάτι του κυκλώνα αναφορικά με αυτή την αθρώα μετανάστευση αυτούς τους αλλοδαπούς χωρίς να ξέρουμε το τι θα γίνει μέσα από τα περιβόητα hot spot που γίνανε για διάφορους λόγους και ότι η Ελλάδα είναι προσκρούστης αυτή τη στιγμή για να τους κρατάει απλά και εδώ χωρίς να υπάρχει μέλλον και μια Ευρώπη η οποία εκμεταλλεύεται την Ελλάδα διότι είναι το εξυλαστήριο θύμα ενώ κατέχει μια νευραλγική γεωπολιτική θέση που ελέγχει Ανατολή και Δύση και εμείς να είμαστε όμοιροι κάποιων Ευρωπαίων που πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι δεν υπάρχουν φίλοι στην πολιτική διεθνή σκακέρα και δει στη γυραιά, υπάρχουν απλά κοινά συμφέροντα. Τα συμφέροντά της πρέπει να δει η χώρα μας. Αυτό είναι ένα, θα το χαρακτηρίζαμε έτσι, σημείο αναφοράς των λεγόμενων του κυρίου Βελόπουλου, το ότι ουσιαστικά λέει πως δεν υπάρχουν φίλοι και εχθροί, υπάρχουν μόνο συμφέροντα. Όλα γίνονται δηλαδή για τα συμφέροντα και δεν είστε μονοθεματικό κόμμα, δηλαδή ένα κόμμα το οποίο δημιουργείται για το εθνικό θέμα, ας πούμε, των Σκοπίων. Όχι βέβαια, σίγουρα. Έχετε θέσεις δηλαδή φυσικά, και για την οικονομία και για όλα. Φυσικά, το πρόγραμμά μας είναι περίπου 300 σελίδες. Απέναντι, αν δείτε τώρα το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας που είναι τρισέλιδο, έτσι ξέρετε, λέει τα περισσότερα λάθη, μου λέει ένας καθηγητής, γίνονται στην αντιγραφή. Όταν πας να αντιγράψεις, σίγουρα θα κάνεις λάθη. Το θέμα είναι ότι αυτά τα λάθη να είναι περιορισμένα. Πολλά κόμματα αντιγράφουν το πρόγραμμά μας, αλλά κανένα πραγματικά δεν μπήκε στον κόπο, όχι απλά να το καταγράψει και να το αντιγράψει στον παραγωγικό ιστό. Σήμερα ο κόσμος πρέπει να μάθει, να διαβάσει όσο μπορεί να ενημερωθεί, να μην είναι ανενημέρωτος μετά για το τι το ξημερώνει, για να πάμε πλέον στην παραγωγή. Εκεί είναι το ζητούμενο. Η Ελλάδα να παράξει. Να πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε σωστά. Σήμερα ο Έλληνας δουλεύει για 300 και 400 ευρώ τα νέα παιδιά σε μια εκμετάλλευση που υπάρχει στον χώρο της εργασίας, χωρίς να υπάρχει ουσιαστική παραγωγή. Ουσιαστική παραγωγή δεν είναι να πας να δουλέψεις στις καφετέριες. Να πας να δουλέψεις και να αναστήσεις την αγροτοβιομηχανία και αγροτοβιοτεχνία που μπορεί να γίνει. Σας έφερα ένα παράδειγμα προηγουμένως στο γεωθερμικό πεδίο. Να πας σε μια συστηματική οργανωμένη παραγωγή θερμοκηπίων μπορεί να δώσει χέρια εργασίας και σε δημοπρατήρια που μπορούν να γίνουν και σε διαλογητήρια και σε ξηραντήρια. Δηλαδή εκεί πρέπει να δώσουμε βαρύτητα. Εάν τώρα ανατρέξουμε στο μέλλον, πού είναι η Ζόλα, πού είναι η Goodyear, πού είναι η Πειραϊκή Πατραϊκή, πού είναι η Εύω. Η παγκοσμιοποίηση δεν έχει φέρει τα πάνω κάτω και για χώρες σαν την Ελλάδα δεν ήταν καταστροφική. Κύριε Μπούμπα, είναι γενικότερο το ερώτημα. Αναφέρατε τώρα τις μεγάλες εμβληματικές αυτές επιχειρήσεις και εταιρείες. Οι οποίες γιατί κλείσαν, για τα συμφέροντα κλείσαν. Έχω την αίσθηση γιατί έγιναν τέτοιες εξαγορές στο παγκόσμιο σκηνικό που ήταν φτωχοί συγγενείς. Κοιτάξτε, να δείτε. Είναι ένας πόλεμος συμφερόντων. Εγώ θα σας πω κάτι. Να δώσουμε παραδείγματα για να καταλάβει ο κόσμος. Στον χώρο της κτηνοτροφίας, γιατί δεν αναπτύσσεται η κτηνοτροφία στην Ελλάδα? Για παράδειγμα, χάνουμε κάποιες φυλές στα εγκοπρόβατα, τα οποία έπρεπε να τις έχουμε με σφραγίδα ποιότητας, όπως χάσαμε και τη μάχη στη φέτα και δίνουμε άλλη μάχη τώρα για να την κερδίσουμε. Ή στο γιαούρτι, ή γιαούρτι που και εκεί είναι ελληνικό. Και σε τόσα άλλα προϊόντα για το brand name. Το θέμα είναι ότι, για παράδειγμα, πριν από λίγο καιρό, πήγε να συσταθεί και πάλι μια βιομηχανία. Θυμάστε εκείνα τα παραδοσιακά, τα τζιπάκια
που τα βγάζει η Ελλάδα. Πήγαν λοιπόν και πάλι, ενώ υπήρχαν παραγγελίες από τη Βόρεια Αφρική, κυρίως από Αλγερία και από άλλες χώρες, και μιλάμε για μια μεγάλη παραγωγή, σταμάτησε. Το εργοστάσιο αυτό θα γινόταν στα προάστια της Θεσσαλονίκης, διότι δεν υπήρχε μια χρηματοδότηση οίκουσων 25 εκατομμύρια ευρώ για να πάμε πλέον σε μια ελληνική βιομηχανία. Τα συμφέροντα απ' έξω σταμάτησαν την παραγωγή. Για το θέμα της κτηνοτροφίας, τέσσερις μεγάλες εταιρείες, οι οποίες είναι και ελληνικές και ευρωπαϊκές, δηλαδή υπάρχει μια συνεργασία, είναι αυτές που κάνουν την εισαγωγή του χοιρινού και βόλιου κρέατος στη χώρα, με αποτέλεσμα να μην αφήνουν την παραγωγή της κτηνοτροφίας, διότι το να εισάγουν κρέας. Τα συμφέροντα, λέει. Μπράβο. Εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα που ακούει ο κόσμος. Όταν πάμε από το κρεοπωλείο να πάρουμε μοσχαρίσκιο κιμά, δεν υπάρχει μοσχαρίσκιο κιμά, και αυγεί τώρα ένας κρεοπόλης που ενδεχομένως να το ξέρει να μην το ξέρει. Δεν είναι κακό, είναι αγελαδινός. Δεν φτάνουν τα μοσχάρια στην Ελλάδα για να πας σε παραγωγή κιμά μόσχου. Το φέρνω ως παράδειγμα για να δούμε ότι γίνεται αθρώα εισαγωγή κρέατος απ' έξω, ενώ η πανίδα της Ελλάδος είναι πλούσια, θα μπορούσε να αναπτυχθεί και με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες, αλλά οι τέσσερις εταιρείες, γιατί είναι τέσσερις στον αριθμό, δεν είναι παραπάνω, δεν αφήνουν. Το ίδιο έγινε με την Ιζόλα. Εδώ υπήρχε άνθρωπος ο οποίος παρήγαγε γεννήτριες για τον ελληνικό στρατό, είχε παραγωγή, και τελικά ο ελληνικός στρατός πριν από χρόνια πήρε από την Κίνα, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να βάλει φαλιμέντο και να βάλει. Άρα πρώτα οι Έλληνες, λέτε. Ακριβώς. Αυτό είναι το σύνθημά μας. Η ανάπτυξη της παραγωγής και του παραγωγικού ιστού. Στο να βγει η χώρα που δεν είστε δηλαδή με την κλασική μορφή ενάντια στα μνημόνια, λέγοντας ότι με ένα νόμο και με ένα άρθρο μπορούν να καταργηθούν, για να μην το ξεχνάμε. Ας πω κάτι. Τέτοια περίοδο τα ακούγαμε, ναι, αυτά. Τώρα ασκίζουμε τα μνημόνια που έλεγε και ο Αλέξης Τσίπρας και όλοι οι υπόλοιποι, γιατί και ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή δεν έχει βγάλει ένα πρόγραμμα να μας πει τι θα γίνει με την μικρομεσαία επιχείρηση, που είναι η ρεχοκοκαλιά της οικονομίας. Για να είσαι υπερήφανος, με την έννοια για να έχεις δηλαδή χρήματα, να μπορείς να κινηθείς και να έχεις και μια υπερηφάνεια και να μπορούν και τα παιδιά σου να ζήσουν, γιατί έχουμε και το θέμα το δημογραφικό στην Ελλάδα, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Και θα πρέπει να έχει δουλειά και παραγωγή. Και πρέπει να πούμε, συζητάμε σε μια χώρα η οποία αδειάζει επικίνδυνα πλέον. Εννοείται. Και μα μιλάμε, δεν για δύο νομούς, μιλάμε για δύο νομούς, Δράμας και Σερών. Ο νομός Σερών μπορεί φθήνουν να έχει αυτή τη στιγμή και την μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού συγκριτικά με τον πληθυσμό που είχε. Αλλά δεκαετία χάνει και μία έδρα. Ακριβώς. Ήταν 9 οι βουλευτές εκεί, ήταν 9 εδρική κάποτε. Στην και έγινε εξαεδρική και πάει για πενταεδρική. Και υπάρχει μία κατιούσα. Αυτό γιατί φθήνουν οι περιοχές, διότι δεν δίνονται τα ηχέγγυα στους νέους αγρότες να πάνε σε προϊόντα τα οποία έχουν ζήτηση. Κάποτε επισκέφτηκα με τον Κυριάκο τον Βελόπουλο το δημοπρατήριο στο Μέχελεν. Οι άνθρωποι πρώτα εξασφαλίζουν τη ζήτηση και μετά προχωρούν στην παραγωγή. Στην Ελλάδα τα πάμε ανάποδα. Ό,τι βάζει ο γείτονας να βάλουμε κι εμείς, να υπάρχει μία παραγωγή χωρίς ουσία. Αλλά έθεσα προηγουμένως ένα παράδειγμα και είπα, ας στραφούμε σε νέες καλλιέργειες μέσα από μια πολιτική που η ελληνική λύση έχει. Γιατί μπορούμε να πάμε, σας είπα, να εκμεταλλευτούμε γεωθερμικό πεδίο σε οργανωμένη παραγωγή θερμοκηπίων και να πάμε να καλλιεργήσουμε πλέον επιτραπέζια προϊόντα τα οποία έχουν ζήτηση στην Ευρώπη. Ο Γερμανός, ο Δανός, ο Σκανδιναβός δεν θα πάρει ρύζι από την Ελλάδα ούτε βαμβάκι. Θα πάρει από την Νικαράγουα, θα πάρει από τρίτες χώρες με βάση τη συνθήκη ΓΑΤ. Ντομάτα, μαρούλι, μπρόκολο όμως θα πάρει από την Ελλάδα. Δεν μπορεί η Ολλανδία, που είναι όσο η Πελοπόννησος, να έχει αυτή τη στιγμή δισεκατομμύρια ευρώ από την αγροτική της παραγωγή, καθώς βγάζει 25 τόνους στο στρέμμα ντομάτα οι λεγόμενες χώρες Benelux, κάτω χώρες με τα θερμοκήπια, και δίπλα η Βόρεια Θάλασσα. Χωρίς έκταση ουσιαστικά. Ακριβώς. Και εμείς εδώ αλλού τυρβάζουμε. Δεν φταίει ο κόσμος. Και λέει ο κύριος Ζελόπουλος για ένα τρομερό ποσοστό εξαγωγών. Πρέπει να πούμε, η Ολλανδία είναι από τις πιο εξαγωγικές χώρες του κόσμου. Τα λουλούδια στην Ελλάδα, τα βότανα, αλλά και κάτι άλλο. Όταν ο Βελόπουλος μιλούσε για τον ορυκτό πλούτο στην Ελλάδα, σε ό,τι αφορά την περιβόητη συνθήκη Κούπερ, που λίγοι ξέρουν, η οποία ανανεώθηκε επί Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο το 2009, δεν σας κάνει την εντύπωση αυτό που λέει ο Βελόπουλος, ότι ενώ μπορούσε να παραγραφεί το δάνειο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το δάνειο αυτό ξεπληρώθηκε το 2009. Εσείς τώρα είστε απέναντι από τον Γιάννη Μενανή. Είμαστε Βαρουφάκη. Δηλαδή είναι τα δύο κόμματα τα οποία προέκυψαν τελευταία. Τάξτε, πριν από, φυσικά η ελληνική λύση έχει ζωή. Εκεί ο Βαρουφάκης έχει μια πολιτική αρμαφρόνητη. Ο κύριος Βαρουφάκης είναι από την άλλη πλευρά. Λέει, αφήστε τους εντρογονάθρακες στη γη. Εντάξει, ναι. Με μόνη τη διαφορά ότι τα συμφέροντα είναι μεγάλα, είτε στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας που προτείνει ο Βαρουφάκης, είτε στον ορυκτό πλούτο. Το θέμα είναι η Ελλάδα τι θα πάρει. Μην νομίζετε σε αυτό που λέει ο Βαρουφάκης και ο κάθε από εκεί, από την κουλτούρα τη δική τους που έχουν, αφήστε τους υδρογονάνθρακες. Φυσικά θα πας με κριτήρια αυστηρής επιλογής σε ό,τι αφορά την εξόρυξη υδρογονάνθρακων.
Σας προβληματίζει, κύριε Μπούμπα, Κώστας Μπούμπας, υποψήφιος βουλευτής Ερών με την Ελληνική Λύση. Πρώτος τομέας λοιπόν που συζητήσαμε, κυρίες και κύριοι, είναι ο αγροτικός, όπου η Ελληνική Λύση θεωρεί ότι πρέπει να είναι ο πυλώνας ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και κυρίως της οικονομίας της Υπαίθρου. Πάμε τώρα να δούμε και τα πιο βαθιά θέματα, πρέπει να πω. Πολλές φορές έχω δει τον κύριο Βελόπουλο να αναφέρεται και στην ΑΟΣ και σε όλα αυτά τα ζητήματα. Πρέπει να πούμε φυσικά, κύριε Μπούμπα, για να μπορείς να εγγυηθείς ότι μια περιοχή που έχει υδρογονάνθρακες, που έχει φυσικό αέριο, αν εξορίξεις αυτό το πλούτο, ότι δεν θα προκαλέσεις χειρότερα προβλήματα για την πατρίδα σου από ό,τι αν δεν τον έβγαζες, είναι να είσαι μια ισχυρή χώρα. Πρέπει να πούμε τις τελευταίες μέρες, γιατί έβλεπα την τελευταία δήλωση του κ. Βελόπουλου, τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε μια αγωνία όλων των Ελλήνων να δούνε αν η έκθεση ιδεών των Ευρωπαίων εναντίον της Τουρκίας θα είναι σκληρή ή μαλακή. Πάλι μια έκθεση ιδεών. Που είναι τους Τούρκους να μην το ξανακάνετε. Φιλολογικό το θέμα που λέτε. Φιλολογικό, έτσι, καθαρά. Ναι, ναι, ναι. Η θεωρία απέχει πάρα πολύ από την πράξη. Είναι αυτό που λέτε, αγαπητέ συνάδελφε, εύστοχα. Αν και νομίζω είναι ότι η πρώτη φορά που ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση να το σκεφτεί λίγο πιο βαθύτερα το θέμα, και ο Γιούγκερ και η παρέα του και η Μογκερίνη, υπό την έννοια το ότι πρέπει επιτέλους η Τουρκία να βάλει όχι απλά κρασί στο νερό της, αλλά να δει τελικά αν θέλει να είναι μια εγγυήτρια δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν βάζει δηλαδή πλώρη για να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια ή αν θέλει να είναι στην απομόνωση. Εδώ πρόκειται τώρα για ένα μεγάλο πόλεμο πολιτικό. Εθνικών εταιριών. Έχουμε Mobil, έχουμε Total, έχουμε Dexaco, έχουμε τα συμφέροντα του Μακρόν από τη μια στην Total και τα συμφέροντα των Αμερικανικών κάποιων εταιριών κόντρα στη Mobil της Dexaco στην Τουρκία, και αυτό καταλαβαίνετε ότι υπάρχει. Η Dexaco είναι με την Τουρκία. Ναι, με βάση τη Mobil ή την Mobil είναι Total. Από εδώ. Ακριβώς. Οι 7 αδελφές είναι εδώ. Ακριβώς. Το θέμα είναι ποιος τρυπάει τι. Εγώ βλέπω ότι και από έξω δεν υπάρχει. Η Aramco με ποιον είναι. Γιατί μπαίνει και η Αράμκο τώρα εδώ. Η Αράμκο δεν ξέρω. Ναι, οι Σαουδάραβες. Γι' αυτό ο Μακρόν τα ρίξε λίγο στον Ερντογάν και ο Ερντογάν του. Είναι θέμα συμφερόντων πολυεθνικών. Εκεί λοιπόν πρέπει να δούμε ποιο είναι το δίκαιο της θάλασσας. Η υφαλοκρηπίδα μας, ενώ ορίζεται στα 12 μίλια, μιλάμε πάντα για 6 μίλια, που το 6 μίλια τι λέει? Ότι είναι κάζους μπέλι για τους Τούρκους, αν εμείς επεκτείνουμε αυτό που λέει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ξέρετε, η χώρα με τις περισσότερες ΑΟΣ στον πλανήτη δεν είναι η Αμερική, είναι η Γαλλία. Από Νέα Γουινέα και από τόσες περιοχές που έχει. Και από και λοιπά. Μπράβο. Εκεί λοιπόν γιατί ισχύει αλλιώς το διεθνές δίκαιο της Χάγης ή της θάλασσας και σε εμάς δεν μπορούμε να επεκτείνουμε στα 12 μίλια την υφαλοκρηπίδα μας. Και λένε είναι κάζους μπέλι αιτία πολέμου οι Τούρκοι. Εκεί μας πάνε λοιπόν εσκεμμένα σε μια πολιτική συνεκμετάλλευσης που συμφέρει την Τουρκία να μπει σε δική μας περιοχή, στο δικό μας θαλάσσιο και ένα αέριο χώρο που έχουμε τις καθημερινές παραβιάσεις. Εκεί λοιπόν πρέπει εμείς να δούμε και συμμαχίες, αλλά πρέπει να είμαστε ένα ισχυρό κράτος με παραγωγικό ιστό, και είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε πρέπει να έχουμε ισχυρό στρατό. Παρόλο το ότι περάσαμε μια κρίση, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν και ηθικό και εξοπλισμό, είμαστε μια μεγάλη αμυντική ομπρέλα. Έχετε ακούσει ότι ενώ οι Τούρκοι μιλούν για την αποστρατικοποίηση στα Δωδεκάνησα με βάση τη συνθήκη του Λονδίνου που έγινε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ δεν μιλούν καθόλου για τη Λίμνο. Ενώ για τη Λίμνο δεν γίνεται συζήτηση, διότι η Λίμνος είναι το νησί που τους τρομάζει, αλλά είναι και υπό τη συνθήκη του Μοντρέ. Η Λίμνος δεν είναι στην άλλη συνθήκη. Τα λέω όλα αυτά για να μην μπερδευτούμε, ότι πρέπει να είμαστε σίγουροι πάνω απ' όλα, πρέπει να υπερασπιστούμε, να είμαστε έτοιμοι για όλα, να έχουμε ισχυρό στρατό, να έχουμε ισχυρή αστυνομία για την αστυνόμευση και την ασφάλεια του πολίτη, και επιτέλους παραγωγικό ιστό για να είμαστε μια χώρα. Θέλει προσοχή στη σκακέρα της πολιτικής, το ποιες εταιρείες θα μπουν μέσα για να πάνε σε εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου. Δεν μπορεί τώρα η είναι Τουρκία. Είναι ένας πόλεμος συμφερόντων, λέτε, και τίποτε περισσότερο, γιατί έχει περάσει στην κοινωνία περίπου ότι είναι η Εθνική Ελλάδος στην ΑΟΣ και ότι μαχόμαστε για τα πάτρια και ιερά και όσια. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι ένας πόλεμος συμφερόντων. Και το γεωτρύπανο εξαρτάται, ποια εταιρεία το έβαλε. Ωραία, το μπήκε ο προφητής μέσα των Τούρκων που δίνουν μια βαρύτητα σε αυτά τα γεωτρύπανα. Θυμάστε κάποτε το βυθίσατε το χώρα επί Ανδρέα Παπανδρέου. Αλλά το θέμα είναι τι, ότι έχουν μπει μέσα σε οικόπεδο συμφερόντων της Κύπρου. Διότι τα τρία νησιά, το έχω πει, Στρογγύλη, Καστελόριζο και Ρο, είναι αυτά τα οποία οριοθετούν τη δική μας την ΑΟΣ, γιατί είναι το μυαλό του στην Καστελόριζο των Τούρκων, όπου οριοθετούν τη δική μας την ΑΟΣ, η οποία συνδέεται με την Κύπρο και εν συνεχεία η ΑΟΣ
λαός της Κύπρου τέμνει το Ισραήλ. Δηλαδή τον πρώτο λόγο τον έχει το Ισραήλ και η Αίγυπτος και όχι η Τουρκία με βάση τη χαρτογράφηση της ευρύτερης περιοχής της ΑΟΣ. Η Τουρκία πιέζει διότι έχει από πίσω τις πλάτες των πολυεθνικών, έχει τη δική του οικονομική αναταραχή ο Ερντογάν, ο οποίος αλλού τη βάζει μετά από το αποτέλεσμα της Κωνσταντινούπολης. Και εξάγει ουσιαστικά τα προβλήματά του. Ακριβώς. Και τα διέξοδά του στο εξωτερικό. Με τις πλάτες των πολυεθνικών εταιριών. Φυσικά απαιτείται και μία, θα την χαρακτήριζε έτσι, έστω υποτυπώδη εθνική συνοχή. Σαφώς. Να τονίσουμε φυσικά ότι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έχει σε 2 εβδομάδες εκλογές, είναι ουσιαστικά, χωρίς να είναι υποτιμητικό, είναι υπηρεσιακός πρωθυπουργός ουσιαστικά. Ουσιαστικά ναι, έχει αλλάξει λίγο το πλαίσιο. Θυμάστε παλιά που παρετούνταν, τώρα ουσιαστικά είναι δηλαδή ναι. Τώρα δεν έχει βουλή, δεν υπάρχει τίποτα. Και ευχόμαστε να υπάρξει έστω η όποια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη. Εσείς τώρα είστε ένα κόμμα το οποίο αν είσαι στη Βουλή θα καλείτε τον κόσμο κάθε μέρα σε συλλαλητήρια και σε αντιπαραθέσεις. Είστε γενικά του γόνιμου διαλόγου και συζήτησης, ας πούμε, για αυτά τα θέματα. Είμαστε και των δύο, κύριε Φυλακτή, ανάλογα την περίσταση. Δηλαδή, όταν πρέπει να γίνει ένας ουσιαστικός γόνιμος επικοδομητικός διάλογος για μεγάλα εθνικά θέματα, καταρχάς εμείς δεν υποχωρούμε για το θέμα της Μακεδονίας. Έτσι, είμαστε ξεκάθαροι και όσοι αισθάνονται Έλληνες πάνω σε αυτά τα θέματα, τους αγκαλιάζουμε, τους έχουμε στη δική μας ιδεολογική πλεύση και δίνουμε έναν αγώνα, αν θέλετε, και μέσα από δυναμικά συλλαλητήρια. Δεν μπορεί να πηγαίνει εσύ για σκι, κύριε Μητσοτάκη, και ο κόσμος να κατεβαίνει στα συλλαλητήρια. Δεν μπορεί εσύ να λες ότι δεν γίνεται. Αυτός ο πόλεμος τώρα με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Πούμπα. Ξεκίνησε τη Νέα Δημοκρατία. Έχετε πολύ μεγάλο πόλεμο με τη Νέα Δημοκρατία. Θα σας πω κάτι. Δεν μπορείς εσύ να λες ότι δεν λύνεται τα εθνικά μας θέματα με συλλαλητήρια και όταν βλέπεις ότι υπάρχει η λαϊκή βούληση, η ετοιμιγορία του ελληνικού λαού να πηγαίνει στα συλλαλητήρια και μετά εκ των υστέρων να κατεβαίνεις κι εσύ τύπης στα συλλαλητήρια πλην εξαιρέσεων. Το λέω αυτό, διότι κάποιοι άνθρωποι πήγαν στα συλλαλητήρια γιατί έτσι αισθάνονταν. Δεν τους λέω εγώ απριόρι όλους, αλλά δεν μπορείς εκ των υστέρων να αλλάζεις ρότα. Δεν μπορείς εσύ, κύριε Μητσοτάκη, να τηλεφωνείς στο Sky και να λες θα είναι κομμένος ο Βελόπουλος ή να λες στο debate θα μπουν μέσα ακροδεξιά εθνικιστικά κόμματα όπως είναι η Ελληνική Λύση. Γιατί υπερασπιζόμαστε τα εθνικά μας θέματα και θέλουμε να είναι ψηλά οι Γαλανόλευκοι και ο Έλληνας να αισθάνεται Έλληνας. Αν είναι να μας θεωρεί κάποιος έτσι ακροδεξιούς και εθνικιστές, τιμή μας και καμάρι μας. Είστε δηλαδή ένα κόμμα του κέντρου, της δεξιάς, της αριστεράς, τι είστε? Εντάξει. Γιατί θα σας το ρωτάνε σίγουρα. Πήρατε ένα μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων που είχαν επιλέξει παλιότερα τη Χρυσή Αυγή. Πήραμε όμως και ένα ποσοστό. Δηλαδή ένα ποσοστό ψηφοφόρων που σας επέλεξε έφυγε από το Λαϊκό Σύνδεσμο Χρυσή Αυγή, ήρθε στην Ελληνική Λύση. Εσείς τι πιστεύετε, αυτοί συμφωνούσαν με την ιδεολογική πλεύση της Χρυσής Αυγής, ήταν άνθρωποι διαμαρτυρόμενοι απέναντι στο πολιτικό σύστημα όπως είναι δομημένο και απέναντι στην ταλαιπωρία. Αλλά εμείς πήραμε από όλους τους χώρους. Αν δείτε το παζλ ή ανθρώπους που ήρθαν εις ροές, με βάση τις αναλύσεις που κάνουν οι επιστήμονες και οι πολιτικοί αναλυτές, έχουμε πάρει περίπου 1-1,5% από το ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε πάρει 0,9% από το ΚΚΕ, ένα μεγάλο ποσοστό από την Ένωση Κεντρών, ένα ποσοστό αρκετά από το κόμμα του Καμένου, φυσικά ένα ποσοστό μεγάλο από τη Χρυσή Αυγή και από τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ να φανταστείτε ότι στα ψηφοδέλτια υπάρχουν άνθρωποι της αριστεράς στον Πειραιά και στην Αθήνα που κατεβαίνουν υποψήφοι βουλευτές με το Βελόπουλο. Άρα λοιπόν, πώς μπορείς εσύ να λες ότι είμαστε μόνο ιδεολογικά? Να σας πω κάτι, κύριε Φυλακτέ. Στο θέμα του παραγωγικού ιστού, σας είπα προηγουμένως, στο θέμα της παραγωγής, γιατί πρέπει να μάθουμε να παράγουμε. Ανέφερε πρόσφατα ο κύριος Βελόπουλος σε εκπομπή. Σε κεντρικό κανάλι ότι ιστορικός στέλεχος της αριστεράς του ΚΚΕ είναι υποψήφιος και μάλιστα απάντησε έτσι στον κύριο Μπογιόπουλο. Είναι υποψήφιος με την Ελληνική Λύση. Ακριβώς. Ακούστε να σου πω κάτι. Το να είσαι πατριώτης δεν μπορεί να σου βάλει κανείς ταμπέλες. Το να είσαι άνθρωπος που αγαπάς την πατρίδα σου, την οικογένειά σου, την ορθοδοξία σου και τα παιδιά σου, εγώ δεν δέχομαι. Είμαστε και ένα συντηρητικό θέμα, αν θέλετε. Και ναι, τολμούμε να το πούμε ότι βάζουμε πάνω απ' όλα πατρίδα, θρησκεία και κάποια ήθη και έθιμα που έχουμε στον πολιτισμό μας και στην οικογένεια. Αυτό το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, ναι, το έχουμε και δεν μας τρομάζει και το λέμε, διότι αυτό έχει παραγίνει την τελευταία δεκαετία ή 15ετία με τον Έλληνα να αισθάνεται ξένος στην πατρίδα του. Είναι σαν τους Πόντιους, που όταν ήταν στον Πόντιο ήταν Έλληνες και όταν ερχόταν εδώ αισθανόταν ξένοι απέναντι σε κάποιους πρόσφυγες που δεν τους δεχθήκαμε ως θα έπρεπε και έχουν το παράπονο τους οι πρόσφυγες μετά που χάσανε και ξεριζωθήκανε. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε, ναι, πρώτα ο Έλληνας. Πρώτα η Ελλάδα, και όταν λέμε πρώτα ο Έλληνας,
Η ηθαγένεια, παράδειγμα, είναι ιερό πράγμα για τον Έλληνα. Δεν μπορείς απριόρι να τη δίνεις οπουδήποτε. Δεν μπορείς να αφήνεις τον Έλληνα χωρίς τα πρώτα επιδόματα. Όχι να είμαστε στη λογική των επιδομάτων. Εγώ διαφωνώ. Γιατί έχουμε χαμηλούς μισθούς και πολλά επιδόματα, για να μπορεί η κάθε κυβέρνηση να κουρεύει τα επιδόματα που συνταγματικά της δίνουν το δικαίωμα για να σε έχει σε χαμηλό μισθό. Δεν μπορεί να γίνονται ρατσιστική διάκριση στον Έλληνα, ο οποίος έχει ανάγκη να πάρει και το άτοκο του δάνειο, το οποίο δεν μπορεί να το πάρει τα τελευταία χρόνια, να του δώσει κάποια όθηση το ίδιο το κράτος, να τον υποστηρίξει, να είναι αρρωγός, να είναι δίπλα του για να ξεκινήσει. Τα παιδιά σήμερα παίρνουν τα πτυχία και καλώς τα παίρνουν, μεταναστεύουν, διότι δεν υπάρχει όχι επαγγελματικός προσανατολισμός, δεν υπάρχει ορόσημο στην Ελλάδα, δεν υπάρχει ένα κράτος για να του πει ότι εγώ θα σου δώσω ένα αρχικό κεφάλαιο για να συστήσεις τη δική σου μικρομεσαία επιχείρηση. Και εγώ σας ρωτάω, κύριε Φυλακτέ, η Νέα Δημοκρατία που θα είναι αύριο κυβέρνηση μας έχει πει αναλυτικά πώς θα στηρίξει την μικρομεσαία επιχείρηση? Μας μιλάει κανείς ότι θα υπάρχουν φορολογικές ζώνες? Δηλαδή, άλλο η βιοτεχνία στον Ευροκόπη, στο Περιθώρι, στο Παρανέστη, στη Βροντού, στο Αχλαδοχώρι, στο Πετρίτσι, και άλλο η βιοτεχνία. Μ' αρέσει που ξέρετε πολύ καλά πάντως όλες τις κοινότητες, πρέπει να πω. Άμα δεν ξέρεις γεωγραφία και ιστορία, δεν μπορείς να πορευτείς. Όταν είναι. Να σας πω κάτι. Και ειδικά στο χάος που λέγεται νομός Ερών. Και τον Βαθύλακα ξέρω και τον Νικηφόρο ξέρω και τα Κύρια ξέρω και όποιο χωριό θέλετε ξέρω. Απλά όταν είσαι στις Σέρρες πρέπει να ξέρεις και τη γειτονιά σου. Όταν είσαι στην Ελλάδα πρέπει να ξέρεις και το γείτονά σου πώς κινείται και ποια είναι η γεωγραφική του έκταση. Γιατί μετά κινδυνεύει το δικό σου οικόπεδο. Όταν αγοράζεις ένα οικόπεδο, δηλαδή, το πρώτο που κάνεις. Λογικά στο νομός Ερών αρκετές φορές στο παρελθόν είχαμε βουλευτές που κάνανε ή υποψήφιους που κάνανε και λίγο πατριδογνωσία και γεωγραφία πριν έρθουν για να πολιτευτούν. Ναι, γιατί κάποιοι μπερδεύανε. Δηλαδή, τους δείχναν περίπου πού είναι τα χωριά για να ξέρουν που πηγαίνουν. Κάποιοι μπαίνανε από το Αγιοχώρι στο Δήμο Παρανέστη, μιλούσαν γιατί νομίζανε ότι είναι νομός Ερώνα. Στην κοινότητα της... Στο Περιθώρι λέτε? Στην Περιχώρα. Στην Περιχώρα. Λοιπόν, πρώτα πρέπει να ξέρεις ποιο είναι το οικόπεδό σου. Τώρα μιλάω για την Ελλάδα. Το πρώτο που κάνεις είναι να οριοθετήσεις το οικόπεδό σου. Υποψήφιοι βουλευτές δράμας πηγαίναν, ας πούμε, στα γεωργικά και ένα λόγο. Εγώ το θέτω αλλιώς. Δεν μπορείς να μην ξέρεις την ιστορία σου και να θες να πορευτείς. Μιλάμε όλοι για τη Μακεδονία. Δεν μπορείς να μην ξέρεις για τη δημοκρατία του Ήλιντεν και τι ήταν η δημοκρατία του Ήλιντεν ή η Μακεδονία του Πυρήν από τους Βουλγάρους και τους Σκοπιανούς. Αυτό το θέμα έχει αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή σου, έχει βαρύτητα εν ώψη και των επερχόμενων εθνικών εκλογών ή ξεθόριασε? Δεν ξεθόριασε καθόλου. Μιας και συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την ψήφιση στις Πρέσπες, από την υπογραφή στις Πρέσπες. Έχω την αίσθηση πάντως δεν είδα κάποια ανακοίνωση. Ο Ρουσό έχει πει ότι οι συμφωνίες είναι για να διαγράφονται. Οι συμφωνίες είναι για να χαλάνε. Δεν μπορεί να είναι πάπυρον. Αν δεις ότι η συμφωνία δεν τηρείται, βεβαίως δεν έχει ξεθοριάσει. Είναι θέμα κυβέρνησης. Μην περιμένετε από τη Νέα Δημοκρατία, όπου αν δεις σήμερα στο διαδίκτυο δηλώσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1993, μιλούσε για Βόρεια Μακεδονία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Το θέμα είναι τι γίνεται με τη γλώσσα, τι γίνεται με το Σύνταγμα. Αυτά είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ο ύμνος αυτή τη στιγμή των Σκοπίων, αν μεταφραστεί, είναι αλυτρωτικός. Γιατί δεν είναι στο έργα όμνες να αλλάξει και ο ύμνος των Σκοπίων, όπου υμνείται ο Σαντάνσκι, που είναι ένας μεγάλος κομιτατζής κατά των Ελλήνων. Αντιλαμβάνεστε, κύριε συνάδελφε, είναι οξύμορο το σχήμα. Μέχρι προχθές πάλι σε οι tour operators μπέρδευαν αν η Καβάλα είναι στην Βόρεια Μακεδονία ή αν είναι στην Νότια Μακεδονία. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχει και Βόρεια, θα υπάρχει και Νότια και δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσει αυτό με βάση τα ανατοϊκά συμφέροντα. Βλέπετε τελευταία ότι η Γερμανία αλλάζει ρότα λίγο με τα Σκόπια. Είναι γιατί το ΝΑΤΟ διεισδύει στα Σκόπια και από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Θα μας βάλουν σε περιπέτειες, αλλά εμείς έχουμε χρέος στο Μίκη Ζέζα, στον Παύλο Μελά, στον Τέλο Άγρα και σε όλους τους ανθρώπους αυτούς που πραγματικά εδώ θυσιάστηκαν, έτσι, να αγωνιστούμε για τα ιδεώδη και για τα εθνικά μας συμφέροντα. Θεωρείς ότι είναι η αιτία ίσως της κατρακύλας του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές το θέμα αυτό? Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό μπορεί να ήταν η κορονίδα, να το πω έτσι. Ήταν το επιστέγασμα, ήταν πολλά. Υπάρχει πάντως θεαματική μείωση των ποσοστών σε σχέση με τον Νότο. Κοιτάξτε, αγαπητέ φίλε Θανάση, στην Βόρεια Ελλάδα εμφάνισε μεγάλη πτώση.
Καταρχάς, πολλοί μάθαν γεωγραφία, γιατί ακόμη δυστυχώς είμαστε ανιστόρητοι, αγιογράφητοι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν πόσο απέχει η Δράμα από τις Καστανιές ή από το Δημότυχο. Δεν ξέρουν πού πάει το Άργο, πού πέφτει το Άργος οριστικό, το μπερδεύουν με την Πελοπόννησο ή πού πάει το Αμίντο. Ήταν ευκαιρία. Αλλά ήταν θεαματική η πτώση αυτή με το θέμα της Μακεδονίας, αλλά μπήκαν και άλλα προβλήματα, όπως δεν δόθηκε όθηση στη μικρομεσαία επιχείρηση. Και μην νομίζετε εσείς οι μικρομεσαίοι ότι τώρα θα ανθίσει η οικονομία με τη Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς όχι. Αυτά είναι υπογεγραμμένα. Οι πολυεθνικές μπορεί να χαίρονται με τις 7 ημέρες την εβδομάδα, αλλά από εκεί και πέρα, με τη λογική των επιδομάτων για το νέο παιδί που θα παίρνει έναν μισθό, ο οποίος δεν θα γίνεται διάκριση τώρα ο κατώτατος μισθός, χωρίς να δίνει μία μπούσουλα, όλα αυτά τα επιδόματα, όλη αυτή η υπερφορολόγηση, η ΟΕΜΦΙΑ, όλα αυτά μαζί και το θα σκίσω τα μνημόνια και ότι θα χαράξω μία πολιτική με μέλλον, που τελικά μόνο μέλλον δεν ήταν για την Ελλάδα, αυτά πληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και σίγουρα και τα εθνικά μας θέματα. Πώς τώρα σχολιάζεις το γεγονός ότι αυτός ο κόσμος, ο οποίος επί 4,5 χρόνια κυριολεκτικά δεν σηκώθηκε από τον καναπέ, έστειλε αυτό το ηχηρό μήνυμα στις ευρωεκλογές? Δεν είναι λίγο περίεργο? Καταρχάς, δεν έχουμε και πολλούς νέους να αφήσουν τον καναπέ. Είμαστε μια χώρα των γερόντων. Το άκουσα προχθές. Οι γέροι, μάλλον, ήταν αυτοί οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους, γιατί οι συνταξιούχοι είναι γεγονός. Οι νέοι δεν βγαίνουν γιατί. Κάναν τις μεγάλες κινητοποίησεις. Κάναμε το χειρότερο. Άλλο περίεργο. Ναι, το χειρότερο. Οι συνταξιούχοι να κάνουν τις μεγάλες κινητοποίησεις. Γιατί τι να πούν οι νέοι? Το άμεσα γεσόμεθα πολλό κάρονες, πώς να το πούν? Όταν βλέπουν ότι αυτή την κοινωνία που τους παραδίδουμε δεν έχει ούτε κοινωνική ασφάλιση, δεν έχει ούτε ηθικά κριτήρια, δεν έχει ούτε επαγγελματικό προσανατολισμό και μέλλον. Οι νέοι δυστυχώς, το μέλλον δηλαδή της χώρας, το φυτώριο, ή μεταναστεύουν ή κάθονται άπραγοι, γιατί πλέον δεν έχουν εμπιστοσύνη εμάς, τη γενιά, τη δικιά μας, αγαπητέ φίλε Θανάση. Και είμαστε υπόλογοι. Το τι παραδίδουμε στα παιδιά μας, δυστυχώς παραδίδουμε μια κοινωνία η οποία όχι απλά αγγελικά πλασμένη δεν είναι, όχι ότι ήταν, αλλά δυστυχώς φάγαμε και ξαναφάγαμε απριόρι κάποια χρήματα χωρίς να τα αξιοποιήσουμε και είμαστε υπεύθυνοι όλοι. Όχι το μαζί τα φάγαμε, δεν τα φάγαμε μαζί. Τα φάγαν κάποιοι και τα φάγαν πολύ δυνατά απέναντι σε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα. Αλλά οι νέοι έχουν απογοητευτεί. Και πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε αποχή να πάνε να ψηφίσουν ό,τι θέλουν να ψηφίσουν. Αλλά η ψήφος είναι ιερή, είναι όχι διαμαρτυρία, αλλά είναι η λογική. Θα βάλουν τη λογική ποιος θέλουν να τους εκπροσωπεί και ποιος πιστεύουν ότι μπορεί να τους εκπροσωπεί. Και όταν χρειαστεί, θα χτυπήσει και το χέρι στο τραπέζι, θα κάνει και φασαρία αν χρειαστεί σε λογισμένα πλαίσια, σε δημοκρατικά πλαίσια και θα είναι πραγματικά μαχητής και αγωνιστής. Αλλά ξέρετε κάτι, είναι αυτό που λέω καμιά φορά, είπατε για τον αγροτικό τομέα. Εάν κάποια στιγμή ο υπουργός που θέλει να ασχοληθεί με την αγροτική ανάπτυξη και θέλει να ασχοληθεί, για παράδειγμα, με κάποιες μονοκαλλιέργειες όπως είμαι εγώ από Καπνοχώρια και δεν ξέρει τι είναι παστάλι, τι είναι μπούρλιασμα, τι είναι κρεβάτι και τι είναι σαντάλι, μην περιμένετε να σας λύσει τα προβλήματα. Ενδεικτικά το λέω, θα βλέπει τον καπνό και θα τον μπερδεύει με μαρούλι. Αυτό γίνεται σε κάθε τομέα που αναλαμβάνουν κάποιοι υπουργοί και θα δείτε ότι πολύ φοβάμαι ότι θα υπουργοποιηθούν επί Μητσοτάκη τεχνοκράτες εξωκοινοβουλευτικοί. Σταδιοδρόμησαν, πρέπει να πω, σαν Υπουργή Γεωργίας πολλές κυβερνήσεις, ο κύριος Δρύς από την Κέρκυρα και ο καλός κύριος, για τον τουρισμό, ο κύριος Σκανδαλίδης από ένα νησί του το Δωδεκανήσου. Από τα Δωδεκάνησα. Από την Κόλυμνο, νομίζω. Από την Κάλυμνο ή από την Κάρπαθο. Για τα σφουγγάρια. Από την Κόλυμνο. Από την Κόλυμνο. Κόλυμνο ήταν, ναι. Δηλαδή φτάσαμε σε σημείο υπουργοί να γίνονται και εμπορικής ναυτιλίας να γίνονται από περιοχές ορεινές. Χρειάζεται να έχουν και κάποια γνώση του αντικειμένου, λέτε. Και πρέπει να έχουν. Και λέτε, βέβαια, λίγο ένα, ουσιαστικά έναν αστερίσκο σχετικά με την υπουργοποίηση πολλών τεχνοκρατών, καθηγητών. Για μένα δεν είπα ανάγκη της δημοκρατίας αυτό. Να υπάρχουν τεχνοκράτες ως σύμβουλοι, ως συνεργάτες, ως μέντορες. Αλλά ουέ και αλίμονο, τότε θα παίρναμε τον καλύτερο επιστήμονα που είχε 10 μεταπτυχιακά, θα τον βάζαμε στα υπουργεία και θα είχαμε λυστό πρόβλημα. Δεν είναι έτσι? Όχι τεχνοκράτης και πολιτικός. Τεχνοκράτης και πολιτικός ήταν και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Εντάξει, το θέμα ήταν και ο Γεράσιμος Αρσένης. Ωραία. Λέμε για κλασικούς τεχνοκράτες. Κλασικούς που τεχνοκράτες. Δεν πολιτεύονται δηλαδή. Τραπεζίτες, θα σας πω. Γιατί ακούω ότι μάλλον τραπεζίτες θα πούνε. Και ουέ και αλίμονο το τι θα γίνει μετά. Άμα είναι το κάθε τραπεζίτη και το κάθε επιστήμονα, να το κάνουμε πολιτικό. Δεν είναι έτσι? Ο πολιτικός πρέπει να. Να βγαίνει βουλευτής και μετά γίνει ό,τι θέλει, λέτε. Ο πολιτικός πρέπει να έχει όραμα. Ο πολιτικός πρέπει να έχει ανθρώπινες ευαισθησίες. Εγώ θέλω τον πολιτικό και να νευριάζει και να κλαίει και να γκρινιάζει και να φωνάζει και
Να είναι άνθρωπος. Να έχει ανθρώπινα αισθήματα, να αφουγκράζεται τα προβλήματα της κοινωνίας, αλλά να έχει περάσει από αυτό που λέγεται πεζοδρόμιο και καθημερινότητα. Αλλιώς δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν μπορεί σήμερα ξαφνικά να υπουργοποιούμε άνθρωποι οι οποίοι τελείωσαν το Χάρβαρντ και το κάθε Χάρβαρντ και να μου το παίζει εμένα η Μπακογιάννη ότι διορίσαν το παιδί της γιατί είχε τελειώσει το Χάρβαρντ σύμβουλο. Αν είναι δυνατόν. Τότε με το Χάρβαρντ το είχαμε λύσει το πρόβλημα. Ποιος μπορεί λοιπόν να καταλάβει τον άνεργο, τον εργάτη, τον εποχικό ο οποίος ψάχνει από εδώ και από εκεί δουλειά, χωρίς να έχει περάσει ο ίδιος από αυτό το μετερίζει. Μην το περιμένετε να το καταλάβουν αυτό. Πολύ φοβάμαι λοιπόν ότι οι μικρομεσαίοι έρχονται δύσκολες μέρες. Και θα τρίβουν τα χέρια τους πάλι τα πολυκαταστήματα και οι πολυεθνικές, όπως το θέμα του ελαιολάδου. Που ο Μητσοτάκης υπέγραψε σε 2 ελαιοτριβία να κλείσουν όλα τα μικρά ελαιοτριβία. Ουέ και αλίμονό μας, αν είμαστε χώρα πλέον των πολυεθνικών εν ώψη της παγκοσμιοποίησης. Πρέπει να στηρίξουμε τη μικρομεσαία επιχείρηση σε βιοτεχνικό, γιατί το βιομηχανικό κλάδο τον χάσαμε. Και κάτι για τους αγρότες. Ο αγρότης, γιατί ακούω ότι είναι επιχειρηματίας, όχι. Ο ρόλος του αγρότη δεν είναι να είναι το επιχειρήν. Ο ρόλος του αγρότη είναι το παράγειν. Το επιχειρήν είναι θέμα του κράτους σε συνεργασία με ιδιώτες πάνω σε αυτόν τον τομέα για να προβάλλουν και να προωθήσουν με το μάρκετινγκ της εποχής τα προϊόντα, αφού όμως τον συμβουλέψουν τον αγρότη σε τι παραγωγή πρέπει να πάει με βάση τη ζήτηση στην αγορά. Αφού του δώσουν κάποιες οδηγίες ουσιαστικά για το πώς θα κινηθεί, λέτε. Κύριε Μπούμπα, γνωρίζετε τον Κυριάκο τον Βελόπουλο πολλά χρόνια. Πάρα πολλά. Πολλά. Από το 1995-96. Ναι, πάρα πολλά. Mm-hmm. Δηλαδή, από νέο άνθρωπο. Όταν ήταν πολύ νεότερο. Νέος ήταν. Είναι ένα χρόνο μικρότερο από μένα και τώρα νέος ήταν και δυνατός, αλλά ναι. Για πέστε μου τώρα. Ήσασταν μαζί και στο Νομαρχιακό ή Περιφερειακό Συμβούλιο. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο το 2011. Που τότε πάλι τότε μιλούσαμε για τη Μακεδονία μας και μάλιστα αυτό το θύμισα σε κάποιους. Κατέβηκε περιφερειάρχης τότε. Ναι, υποψήφιος περιφερειάρχης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Εκλέχτηκαν. Εγώ και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Δύο άτομα ήσασταν. Ναι, εγώ ήμουν υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης τότε. Ήμουν επικεφαλής του ψηφοδελτίου των Σερών. Δεν ήμουνα στη μάχη του Σταυρού όπως είμαι τώρα. Είχα μια πολύ καλή ομάδα. Μάλιστα, κάποιοι έχουν μείνει, δηλαδή. Αν πω το όνομά του, θα τους πω όλους, θα μου επιτρέψετε και να μην αδικήσω κανένα από τα παιδιά που κατεβαίνουν στις αίρες. Ας πούμε, ο Παναγιώτης ο Δημητρακόπουλος είναι συμπολεμιστής μου από τότε και όλοι είμαστε παλιά στελέχη αυτοί που κατεβαίνουμε στις αίρες. Γιατί πολλά ακούστηκαν τελευταία και πολλοί μνηστήρες βγήκαν που θέλαν, είδαν φως να μπουν μέσα. Είναι 5 γυναίκες στο ψηφοδέλτιο και 3 άντρες. Είμαι εγώ, ο Παναγιώτης ο Δημητρακόπουλος, ο Βαγγέλης ο Μπαδέκας και 5 γυναίκες. Είναι η Έλενα η Παπαδοπούλου, η Μαρία η Ιατροπούλου, η Φένια η Βερβέρη και η Σοφία η Μπριλά και η Λίνα η Τρίδου, όλες είναι τις βιοπάλες και τις καθημερινότητες, δικηγόρος, γεωπόνος, αγρότησα, ελεύθερος επαγγελματίας. Έχουμε ένα καλό παζλ και στο νομό Σερών από ανθρώπους που ξέρουν να εργάζονται και να έχουν ένσημα στη ζωή τους. Γιατί για το Βελόπουλο ισχύει το ένσημα. Όταν λέω ένσημα, όχι να στακλεύει ο εργοδότης, ένσημα σε αυτό που λέμε βιοπάλη. Και ένας έλεγχος ουσιαστικά και από τον ίδιο τον κύριο Βελόπουλο και από την ομάδα του κυρίου Βελόπουλου. Για το ποιοι θα μπουν στα ψηφοδέλτια πρέπει να πω κύριε Μπούμπα, γιατί αυτό το οποίο φάνηκε τουλάχιστον ειδικά αυτή την τετραετία την οποία δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ, είναι δεδομένο αυτό, κάποιες κοινοβουλευτικές περιόδους δεν τις ξεχνάμε. Ναι, ναι. Είναι ότι είχαμε τις περισσότερες μετακινήσεις τετρατοκοσμικής χώρας, mm-hmm. τριτοκοσμική δεν πρέπει να είχε, mm-hmm. από κόμμα σε κόμμα, δηλαδή κάποιοι έχουν χάσει το λογαριασμό. Πόσα κόμματα αλλάξαν μέσα στη τετραετία. Εσείς πιστεύετε ότι. Να φεύγουν, να γίνονταν εξάρτητοι, να πηγαίνουν στο ένα, να φεύγουν, να πηγαίνουν στο άλλο. Για να συμπληρώσει η κοινοβουλευτική ομάδα, να ξαναφεύγουν. Και χρειάζεται ένας έλεγχος τουλάχιστον ποιους βάζουν στα ψηφοδέλτια για να μην ζήσουν τέτοιες στιγμές μετά. Βεβαίως. Τα θεμέλια. Τι έπαθε ο κύριος Θεοδωράκης. Ακριβώς. Στο ελληνικό κοινοβούλιο. Εγώ να σας πω κάτι. Μέχρι προχθές ήταν ένας φίλος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος χτυπούσε την πόρτα της Ελληνικής Λύσης και μαθαίνω σήμερα ότι κατεβαίνει με τον κύριο Βαρουφάκη. Νεοδημοκράτης χρόνια και είναι ενεργό μέλος της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή τρελαθούμε. Συνεχίζεται αυτό. Δεν υπάρχει ιδεολογική πλεύση. Ξέρετε, άμα αρχίσει η πολιτική και μεταλλάσσεται και είναι αρμαφρόδητη και δεν υπάρχει μια σταθερότητα στις αξίες και στην ιδεολογική ιδέα του καθενός και η ιδεολογική του πλεύση του καθενός, ο κόσμος πλέον τα μπερδεύει και λείπει η εμπιστοσύνη. Γι' αυτό έχει χαθεί η εμπιστοσύνη από τον ελληνικό λαό απέναντι στους πολιτικούς και στους πολιτικάντιδες, στους ταγούς μέντορες και φωστήρες. Αλλά ξέρετε κάτι. Φταίει και ο λαός. Γιατί η κριτική πρέπει να είναι αυστηρή. Δεν ψηφίζεις κατά παράδοση. Ψηφίζεις με τη λογική και ούτε με το συνέστημα. Δεν ψηφίζεις τον άλλον γιατί είναι καλό παιδί. Το καλός άνθρωπος θα μετρήσει. Αλλά πρέπει πάνω απ' όλα να βάλεις τη λογική μέσα σου. Και να πεις αν έχω ελπίδα για τον τόπο μου, για τα παιδιά μου, για την οικογένειά μου, αν ψηφίσω αυτό το κόμμα και κατ' επέκταση και στα πρόσωπα που κάνουν τη διαφορά. Κώστα Μπούμπα,
Κώστας Μπούμπας, δημοσιογράφος, υποψήφιος βουλευτής Ερών με την Ελληνική Λύση. Στο νομό Ερών βάζουμε μέχρι δύο σταυρούς προτίμησης, πρέπει να πω. Είμαστε οκτώ υποψήφιοι. Κάτι που θα ήθελες να προσθέσεις κλείνοντας. Ο κόσμος να σκεφτεί όρημα, να πάει να ψηφίσει, διότι αν δεν πας ευνοείται το σύστημα όπως είναι δομημένο, να πάει να βάλει τη λογική μέσα του, να δει ποιο είναι το δικό του συμφέρον, ποιοι πιστεύουν ότι ως πρόσωπα θα μπορούν να τον εκπροσωπήσουν επάξια σε αυτό που λέγεται Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κάποιοι πρέπει να πάνε. Καλώς κακώς πρέπει κάποιοι να πάνε. Αυτοί τουλάχιστον που θα πάνε, να μπορεί και να έχει έναν καλύτερο κώδικα, να μπορεί να αισθάνεται το κάρμα, την άβρα τους δηλαδή, την άβρα αυτών των ανθρώπων, γιατί πιστεύει ότι θα τον εκπροσωπήσουν και ότι θα μάχονται και θα αγωνίζονται για τα δικά τους κεκτημένα και για τα δικά τους συμφέροντα. Καλή συνέχεια, κύριε Μπούμπα, καλό αγώνα. Κώστας Μπούμπας εδώ, υποψήφιος βουλευτής Ερών με την Ελληνική Λύση, Κυριάκος Βελόπουλος. Την Κυριακή θα είναι στη Δράμα ο Κυριάκος Βελόπουλος, θα βρεθεί στον Ευρωκόπη, στην Προσοτσάνη, στη Δράμα, θα κάνει βόλτα μέσα στην πόλη. Καλή επιτυχία και σε όλους τους συνυποψηφίους της Δράμας, πρέπει εδώ, να πω. Έτσι, συναγωνιστικά, Δράμας, όχι βεβαίως. Συντροφικά, έτσι. Για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Γιατί και η Δράμα μετά τις αίρες έχει τα υψηλότερα ποσοστά. Κυρίες και κύριοι, κλείνουμε για σήμερα, ραντεβού την Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Ζήτω η Ελλάδα, αγαπητέ συνάδελφε.